οικονομικών. Για όλα θα πούμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στα 12 λεπτά που διαθέτω δεν μπορώ βεβαίως να κάνω μια πλήρη ανάλυση της φορολογικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί γι' αυτό να αρχίσουν να συνηθίζουν κάποιοι σε αυτή την αίθουσα και όχι για διάφορα διαλύματα ή άλλες καταστάσεις. Θα προσπαθήσω όμως να δώσω τους άξονες και τα πλαίσια της πολιτικής μας και να σας δώσω να καταλάβετε πού ακριβώς θα κινηθούμε και πραγματικά να μου απαντήσετε της αντιπολίτευσης, όσοι βεβαίως είστε εδώ, γιατί μάλλον κάποια άλλη δουλειά έχουν κυρίως στις Νέες Δημοκρατίες και απουσιάζουν, το τι διαφορετικό προτείνεται στα θέματα φορολογικής πολιτικής. Διότι πολύ καλή η κριτική και η καταγγελιολογία, αλλά να ακούσουμε και την πρόταση. Στο να αναλύσουμε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και να κουβεντιάσουμε, θα έχουμε ευκαιρίες. Διότι εμείς έχουμε μια διαφορετική πολιτική σαν κυβέρνηση. Έχουμε ένα σταθερό προσανατολισμό στα θέματα του διαλόγου και θα κάνουμε με διάλογο τις όποιες αλλαγές χρειαστούν στο φορολογικό σύστημα, με διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, με τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους, τους πολίτες, τους λογιστές, τους εφοριακούς, τα κόμματα με εσάς, διότι εμείς θέλουμε μια φορολογική πολιτική που δεν θα επιβάλλεται με τα μάτια στο Σύνταγμα και με κομματικές πειθαρχίες εδώ μέσα, και αυτό θα επιδιώξουμε. Ξεκινώντας λοιπόν να λύσω μια τεράστια παρεξήγηση. Δέχεται μια κριτική η κυβέρνηση και μια επίθεση, γιατί υλοποιεί τη φορολογική πολιτική κυρίως που αποφάσισαν και ψήφισαν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει εμείς να απολογηθούμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχουν και ορισμένα μουμουέ που τώρα, βουλευτά, κάτι θέλετε να πείτε, αν θέλετε να διακόψω ή δεν ξέρω τη διαδικασία, πρώτη φορά μιλάω στη Βουλή, δείξτε λίγο υπομονή, θα έχετε δυνατότητα μετά να τα πείτε. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τώρα όλη τη μέρα έχουν επιχαίους τίτλους, ανταποκρίσεις, ζωντανές συνδέσεις κτλ. Κατά τα θέματα φορολογικής πολιτικής, που όταν αυτά τα θέματα ψηφιζόντουσαν είχαν πιει το αμύλητο νερό. Δεν μιλούσαν τότε. Και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένοι από αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφοροι δημοσιογράφοι που χαλάνε το ακριβό μελάνι στα Mont Blanc τους, που υπερθεμάτιζαν και στήριζαν τότε αυτή τη φορολογική πολιτική και έλεγαν ότι είναι μονόδρομος και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Έρχονται τώρα λοιπόν και μιλούνε για φοροκαταιγίδα, για σεισμούς, λοιμούς, καταστροφές. Επιτέλους, ας καταλάβουν κάποιοι. Η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Δεν πείσαν με αυτό. Ας αλλάξουν κασέτα, γιατί όσο κρατούν την ίδια κασέτα και λένε τα ίδια επιχειρήματα, κάνουν το μεγαλύτερο δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει προτάσεις, έχει διάθεση για ανατροπή, έχει διάθεση για αγώνες. Το ξεκαθαρίζουμε. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα που δεν είναι στο ιδεολογικό της DNA, στο ιδεολογικό της πλαίσιο. Τα είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός και χτες και προηγούμενες φορές. Ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος παραμένει και το 2015, δεν είναι μια πολιτική μας επιλογή, είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Ο ΦΠΑ στα νησιά, ένα πρόσφατο μέτρο που αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε, ανοίγω παρένθεση εδώ, παραμένει στην ημερήσια διάταξη αυτό που λέει η δέσμευση του Ιουλίου, ότι δηλαδή θα επανεξετάσουμε το θέμα των συντελεστών μέσα στο 2016 με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι θα υπάρχουν αποζημιώσεις στη φορολογία εισοδήματος ή αλλού για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Κλείνει παρένθεση. Ο ΦΠΑ στα νησιά λοιπόν δεν είναι, όπως και πολλά άλλα μέτρα, ο ΦΠΑ στα νησιά, όπως και πολλά άλλα μέτρα, είναι μέτρα τα οποία δεν είναι η πολιτική μας επιλογή. Είναι η πολιτική αναγκαιότητα. Θα σας πω πιο κάτω για το ποια είναι τα δικά μας πολιτικά μέτρα. Εμείς λοιπόν, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, δεν χαιρόμαστε για την πολιτική αυτή. Ούτε φοβόμαστε να μην μας κλέψει τη δόξα κάποιος άλλος στις απολύσεις, στη λιτότητα ή στη βάρβαρη φορολογία. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη φορολογία, συνεχίζουμε τον αγώνα για υλοποίηση της συμφωνίας του νόμου 43-34 και 43-36, όχι μόνο της συμφωνίας, αλλά και κάτι ξεχασμένο μνημονιακών διατάξεων, οι οποίες αν και είχαν ψηφιστεί, δεν είχαν υλοποιηθεί ποτέ. Παράδειγμα, ο νόμος του 2010 για το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων, που παρότι ψηφίστηκε, και εδώ θέλω κάποιους από τους επόμενους ομιλητές, εγώ που είμαι ένας καινούριος υπουργός, να μου εξηγήσει τι και πώς, να μου εξηγήσει πώς ένας νόμος του 2010 που ψηφίστηκε κάθε τέλος του χρόνου δεν υλοποιόταν, αλλά ερχόταν μία ποινιπή ή ένας άλλος νόμος και αναβαλόταν για ένα χρόνο. Το ξεχνούσατε την ίδια στιγμή που λέγατε ότι έχουμε μεγάλες ανάγκες από έσοδα και πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα. Να σας θυμίσω άλλη περίπτωση. Νόμος του 2013, με τον οποίο δινόταν η δυνατότητα
στους φορολογητές υπηρεσίες, στους οικονομικούς εισαγγελείς, στην οικονομική αστυνομία για πλήρη πρόσβαση στους ελεγχόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκκρεμούσε μια υπουργική απόφαση. Ξέρετε πότε βγήκε? Τώρα βγήκε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, διότι υπήρχε και τότε και τώρα η πολιτική βούληση. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να μείνω στο χτες. Θέλω να πάμε στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι εμείς υλοποιούμε τη συμφωνία, εκδώσαμε τις αποφάσεις που προβλέπει η συμφωνία για μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΗ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της συμφωνίας πριν το χρονοδιάγραμμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ειδικά στα πολλά σημεία που είναι θετικά τα σημεία της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις βασικές αρχές της φορολογικής μας πολιτικής. Πρώτα απ' όλα είναι η αυτονόητη εφαρμογή του άρθρου 4 του Συντάγματος για τη φορολογική δικαιοσύνη και είναι πραγματικά η σκληρή γραμμή την οποία ακολουθούμε. Είναι η φορολογική σταθερότητα για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις και την παραγωγική ανασυγκρότηση, η απλοποίηση του συστήματος στα πρότυπα άλλων χωρών με πλήρη αξιοποίηση της πληροφορικής, η μεταφορά του φορολογικού βάρους από τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και περιουσίες στα μεγάλα και στα πολύ μεγάλα. Η φορολογική ενίσχυση των επιχειρήσεων με κριτήρια την επιβράβευση της συνέπειας, την αντιμετώπιση του φορολογικού ανταγωνισμού με άλλες χώρες, ειδικά στα βόρεια σύνορα της χώρας, η ενίσχυση κλάδων, δράσεων κλπ. Που έχουν ιδιάζουσα σημασία. Όλα αυτά δεν θα γίνουν με αποσπασματικά μέτρα και με διατάξεις και ντουφεκές στον αέρα. Θα γίνουν με μια λογική κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα υλοποιείται. Θα προχωρήσουμε σε δράσεις απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών. Με επιχειρησιακό σχέδιο για να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών, των λογιστών και των επιχειρήσεων στις εφορίες, θα σταματήσουμε τη συναλλαγή του κοινού με τις εφορίες μέσα στο 2016. Οι εφορίες θα ασχοληθούν με το βασικό τους έργο, που είναι το ελεγκτικό έργο, και θα σταματήσουν να είναι σημεία και κέντρα ταλαιπωρίας, γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων. Και θα υλοποιήσουμε νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε από το 2013, μια πολύ θετική διάταξη, η οποία προέβλεπε την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, και μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών χαλάσαμε το 14,5 εκατομμύρια ευρώ για να κοινοποιούμε έγγραφα με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Θα αξιοποιήσουμε τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα πολίτη και εφορίας για να επεκτείνουμε και να τις νομοθετήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Με τρεις τρόπους. Με κίνητρα πρώτα απ' όλα στον πολίτη, φορολογικά, κληρώσεις, επιστροφές από τράπεζες και επιχειρήσεις. Με κίνητρα στην επιχείρηση, φορολογικά, διαδικαστικά απλοποίησης. Με αλλαγή νοοτροπίας τόσο στην εφορία όσο και στην τράπεζα. Διότι δεν είναι δυνατό να του λες βάλε μηχάνημα και χρησιμοποιήσει πλαστικό χρήμα, αλλά ό,τι εισπράττει να έχεις να το παίρνεις εσύ σαν χρέος στην εφορία ή σαν δάνειο στην τράπεζα. Θα κατοχυρώσουμε αυτά τα ποσά με τη δημιουργία ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού και βεβαίως με μείωση του κόστους προμήθειας σε ό,τι αφορά το θέμα της αγοράς και της κρίσης μηχανημάτων. Βεβαίως θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από δράσεις για τα θέματα φοροδιαφυγής και ξεκινώ με την πιο σημαντική και τη διαβάζω ακριβώς όπως θα γίνει για να μην υπάρχει καμία παρατήρηση. Προτεραιότητα στην ολοκλήρωση και στην έναρξη ελέγχων, για τους οποίους ελέγχους έχουν εκδοθεί ήδη εντολές ελέγχου ή εισαγγελικές παραγγελίες, έχουν εκδοθεί δηλαδή από το παρελθόν, επιχειρήσεων ή προσώπων που σχετίζονται με την πολιτική, τώρα ή στο παρελθόν, και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος οι έλεγχοι αυτοί να έχουν ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών, χωρίς λογικές πολιτικών παρεμβάσεων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είχαμε στο παρελθόν, και το αποτυπώνει με σαφήνεια ο νόμος 4336 που ψηφίστηκε στη Βουλή. Χωρίς λογικές πολιτικών παρεμβάσεων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, βάζουμε τέλος στην ασυλία, τις ειδικές μεταχειρήσεις κλπ. Με δεδομένο το τεκμήριο αθωότητας, κλείνουμε οριστικά το κεφάλαιο διαπλοκής, διαφθοράς, φοροδιαφυγής που κόστησε στον Έλληνα πολίτη. Εισάγουμε άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα σε 1,5 μήνα για την παράταση παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων στις 31/12/15. Ειδικά για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και για όσες υποθέσεις σοβαρού περιεχομένου έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου ή εισαγγελικές παραγγελίες θα εκδοθούν μάλλον μέχρι 31/12/15. Προχωρούμε στη νομική τακτοποίηση για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων στη χώρα και στο εξωτερικό. Δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό και δεν τα έχουν αποκαλύψει να τα αποκαλύψουν
διότι μετά με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που έχει η χώρα και με βάση το περιουσιολόγιο θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα αποκάλυψης και φορολόγησης των αδήλωτων αυτών κεφαλαίων. Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο θα προχωρήσουμε σε εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους μέσα στο 2016 σε επιχειρήσεις προμηθευτών του δημοσίου, τεχνικών εταιριών, πολυεθνικών ομίλων, τραπεζικών ομίλων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκμετάλλευση ιδιωτικών οδών και φυρών κλπ. Για προφανείς λόγους να μην χάσουμε το χρόνο να το εξηγήσουμε. Στοχεύουμε δηλαδή στη μεγάλη φοροδιαφυγή με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα, στόχους και μεθόδους. Αντιγράφουμε στο σημείο εδώ και υιοθετούμε ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες ευρωπαϊκών χωρών για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πρότυπό μας είναι οι έλεγχοι που έγιναν στη Γερμανία, όταν ξημερώματα εκατοντάδες ελεγκτές της εφορίας και αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για θέματα φοροδιαφυγής. Τέτοιες σκηνές θα έχουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο στη μικρή και στη μεσαία φοροδιαφυγή που είχε το κύριο βάρος των φορολογικών ελέγχων στο παρελθόν, αλλά κυρίως στη μεγάλη, στην επόμενη και στη διαπλεκόμενη. Τέλος, εφαρμόζουμε ένα άμεσο ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την ολοκλήρωση μέσα στο 2016 των μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, των ληστών της ντροπής και της φοροδιαφυγής. Βάζουμε τέλος στην ελεκτική απαξίωση υποθέσεων όπως η λίστα Λαγκάρτ, η λίστα που έφτασε στην Ελλάδα επίσημα το 2010 και χρειάστηκαν 2 χρόνια για να καταλήξει τους οικονομικούς εισαγγελείς. Κατέθεσα στα πρακτικά ένα πλήρη πίνακα με το τι έχει γίνει για αυτή την υπόθεση, όπου από τα 2.062 ονόματα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής, έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε 481 υποθέσεις και έχει ολοκληρωθεί μόνο σε 136. Η λίστα Λαγκάρτ παραγράφεται 31 12 15 και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατόν σε μια υπόθεση τόσο μεγάλης σημασίας να έχουμε τόσο μικρό αριθμό, 300 μόνο ελεγκτές έχουν ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια για αυτά τα ζητήματα. Ενισχύουμε το ΣΔΟΕ και διαψεύδω κατηγορηματικά εδώ τα όσα ακούγονται ότι το ΣΔΟΕ διαλύεται, καταργείται κτλ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω πολύ λίγο χρόνο για να πω 2 πράγματα ακόμα. Ενισχύουμε το ΣΔΟΕ και σε καμία περίπτωση... Κύριε Υπουργέ, το λίγο που λέτε πόσο το οριοθετείτε. Στο 1 λεπτό, στα 2 λεπτά... Αν μου δώσετε 2-3 λεπτά θα είμαι ευτυχισμένος. Στο 1 λεπτό θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ θα έλεγα να μοιράσουμε την ευτυχία στη μέση. Ό,τι στο 1,5 λεπτό. Ό,τι πείτε εσείς. Ενισχύουμε λοιπόν το ΣΔΟΕ, δεν το διαλύουμε, υλοποιούμε τα πλαίσια της συμφωνίας και προχωρούμε σε αυτό το τομέα στα πρότυπα των διεθνών οργανισμών και των αντίστοιχων διεθνών υπηρεσιών. Δεν προλαβαίνω για το να πω για το περιουσιολόγιο και τα υπόλοιπα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα και θα τα συμφωνήσουμε στο πώς θα τα υλοποιήσουμε. Θέλω να αναφερθώ μόνο στο θέμα των φορολογικών ελέγχων που έγιναν το καλοκαίρι και σε ένα γεγονός που έγινε χτες. Αυτό το καλοκαίρι κατορθώσαμε και κάναμε πάνω από 40.000 ελέγχους στην τουριστική περίοδο, όταν τα προηγούμενα χρόνια, το 2014, είχαν γίνει 22.275 και το 2013 7.115. Και φαντάζομαι οι ομιλητές μετά από μένα θα εξηγήσουν το γιατί είχαμε αυτή την υστέρηση. Σε αυτούς τους ελέγχους δεχτήκαμε επιθέσεις. Όπως επιθέσεις δεχτήκαν χτες εφοριακοί υπάλληλοι παρουσία αστυνομικών στη Φλόρινα, από ορισμένους οι οποίοι θεωρούν το ακαταλόγιστο και θεωρούν ότι δεν θα έχουν αυτοί πρόβλημα να τους ελέγχουν. Αυτά τελειώσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε εμείς λογικές και καταστάσεις όπως αυτό που έγινε χτες στη Φλόρινα, οι ελεγκτές να συλλαμβάνονται επειδή κάναν τη δουλειά τους και πιάσανε μαϊμούτα αμιακή μηχανή και να παραπέμπονται στο πειθαρχικό όταν όλος ο έλεγχος έγινε παρουσία δικαστικών αστυνομικών οργάνων. Εγώ θα ζητήσω από τους αρμόδιους υπουργούς να υπάρχει πλήρη διελεύκαση της αυτής η όλης υπόθεσης. Και κλείνω διαβάζοντας από το δελτίο τύπου που έβγαλε ο Σύλλογος Εφοριακών Δυτικής Μακεδονίας αυτό που νομίζω εκφράζει όλους. Τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής θα τη δώσουμε μαζί με όλη την κοινωνία, επειδή είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Τέτοια περιστατικά δεν μας τοούν, θα συνεχίσουμε απτόητη το ελεγκτικό μας έργο, επειδή φοροδιαφυγή σημαίνει λιγότερα δημόσια έσοδα, χειρότερη υγεία, χειρότερη παιδεία. Μαζί με την κοινωνία θα δώσουμε τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ πολύ.